Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι στον κύριο συνάδελφο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αντιδήμαρχος εδώ που είπε ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί. Φαίνεται. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω, θα με αφήσετε να μην με διακοπείτε όμως. Είδα στις 20 Σεπτέμβρη έλαβαμε μια καταγγελία αίτηση από τη Δύναμη Δημιουργίας και την κυρία Μαρία Πρωτοπαπά, την επικεφαλής. Στη δεύτερη παράγραφο γράφει ότι παρότι επανειλημμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε αναφέρει και καταγγείλει την ύπαρξη της χωματερής και έχουμε ζητήσει άμεσα την απομάκρυνση των πάσης φύσεων απορριμμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά του Δήμου. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Ούτε μαγικά ραβδάκια έχουμε, ούτε μάγοι είμαστε για το άμεσα. Εκεί πέρα, όπως ξέρετε, πηγαίνουμε και ξέρουμε όλοι μαζί εδώ, πηγαίνουμε βαρέα αντικείμενα, κλαδιά και μπάσα. Δεν πηγαίνουμε σκουπίδια, σύμμικτα απορρίμματα. Προσπαθούμε καθημερινά για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προϊόντων αυτών και για την αποσυμπίωση του χώρου. Και βέβαια έχουμε και τις δυσκολίες για την μη εποπτεία, για την εποπτεία μάλλον, τις δυσκολίες για την εποπτεία των άλλων ανεξέλεγκτων χωματερών, οι οποίες υπάρχουν, όπως ξέρετε υπάρχει θέμα με τη Δημοτική Αστυνομία, δύο δημοτικούς αστυνομικούς έχουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Και τελικά η επεξεργασία αυτών των προϊόντων που ανέφερα, δε και η τελική διάθεση αυτών των προϊόντων, δεν υπάρχει από το κράτος. Το κράτος τι κάνει, έχει ρίξει την ευθύνη στους Δήμους. Άρα εμείς τι κάνουμε, μεριμνούμε και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα, που αποτελεί όμως πρόβλημα όχι δικό μας. Εμείς το διαχειριζόμαστε. Χρειάζεται όμως χρόνο, κύριοι συνάδελφοι. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα αυτό. Και τι κάνουμε εμείς εκεί που μας λέτε δεν έχουμε κάνει τίποτα. Όπως είπα, είναι διαχρονικό το πρόβλημα, δεν φεύγουν άμεσα αυτά από εκεί. Τι κάνουμε, καθημερινά δουλεύει ο κλαδοτεμαχιστής. Για όσους δεν ξέρουν, ο σπαστήρας. Έχουμε κάνει σύμβαση με ιδιώτη, ο οποίος παίρνει τα κλαδιά και τα μπάζα. Καθημερινά είμαστε εκεί και προσπαθούμε ειλικρινά να αποσυμπιώσουμε το χώρο. Θέλουμε και εμείς ο χώρος εκεί να καθαρίσει. Θέλουμε και εμείς αυτό το πράγμα να φύγει από εκεί. Όμως, πώς θα γίνει αυτό όταν το πράσινο σημείο, παρόλα αυτά που δουλεύουμε καθημερινά, όταν, όπως έχετε δει όλοι εδώ στο Θουβάλα, φτιάχνουμε το πράσινο σημείο συν τις γωνιές ανακύκλωσης, οι οποίες θα γίνουν στην Περαχώρα, στα Ιστιμία και στους Αγίους Θεοδόρους. Όταν με το καλό γίνει το πράσινο σημείο, και ελπίζω σύντομα, τότε θα λυθεί το πρόβλημα, θα αποσυμπιεστεί ο χώρος εκεί. Παρόλα αυτά όμως εμείς προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τον χώρο και να τον αποσυμπιέσουμε, όπως είπα. Γιατί δεν πάμε σκουπίδια εκεί, όπως είπατε, απορρίμματα, λέτε, πάσης φύσεως. Δεν πάμε σύμμικτα. Πάμε τα κλαδιά, όπως είπα, μπάζα και βαρέα. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα, κάνω την εξής ερώτηση. Πέστε μου εσείς, πού να τα πάμε αυτά. Δεν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διαχειριστούμε. Κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε, να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση με ιδιώτες, από μόνοι μας με το σπαστήρα. Τι να κάνουμε δηλαδή, πού να τα πάμε. Να τα αφήσουμε έξω στους δρόμους. Καθημερινά βλέπετε τι γίνεται. Σήμερα το πρωί, πέρασα σήμερα το πρωί 8 η ώρα και είχαν ένα σαλόνι ολόκληρο, αν είναι δυνατόν, στο ΚΕΠ απέναντι. Ένα σαλόνι ολόκληρο. Ωραία, εγώ το παίρνω αυτό. Τι θα το κάνω, πού θα το πάω. Θα το πάω σε ένα χώρο να το διαχειριστώ με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Θα το βάλω στο σπαστήρα, όπως και πολλά κλαδιά τα οποία πετάνε όπου να είναι και θα τα διαχειριστούμε όπως μπορούμε καλύτερα. Και για να τελειώσω, η αποκατάσταση αυτή, όπως είπα, θα τελειώσει σύντομα με το πράσινο σημείο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Θέλετε να κάνετε καταγγελία,
την κάνατε την καταγγελία. Αυτό που κάνουμε εμείς, προσπαθούμε καθημερινά να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση. Και για να κλείσω τελείως, μαγικά ραβδάκια και μάγοι δεν είμαστε για να πάμε άμεσα όπως γράφεται να φύγει ο χώρος εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι θέλετε προσπαθείτε για να αποσυμπιέσετε το σημείο άμεσα, να αποκαταστήσετε το σημείο και όλα αυτά. Όπως επίσης, βάσει των φωτογραφίων που είχαμε φέρει και μας είπατε ότι κάναμε show εκείνη την ημέρα, οι φωτογραφίες δεν δείχνουν. Φωτογραφίες από ποια χωματερία από αυτά. Δεν δείχνουν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αντίγυνα. Οι φωτογραφίες που φέραμε και μας είπατε ότι κάναμε show, δεν δείχνανε αυτά τα αντικείμενα που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Δείχναν πολύ περισσότερα αντικείμενα. Και μιας και μας είπαν ότι θέλουν να αποσυμπιέσουν το σημείο και να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Λύσεις στο πρόβλημα, ποιο πρόβλημα? Λύσεις στο πρόβλημα το οποίο έχουν δημιουργήσει ήδη. Γιατί πριν δεν υπήρχε πρόβλημα εκεί, πριν δεν υπήρχε χωματερή, δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα και τώρα θα γίνουμε σωσίες μετά από κάτι χρόνια, αν το διορθώσουμε και θα πούμε ότι δώσαμε και λύση. Δηλαδή δημιουργούμε το πρόβλημα για να δώσουμε λύση. Δημιουργούμε το πρόβλημα για να δώσουμε λύση και είναι ένα σημείο δίπλα στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα σημείο σε όλη την Ελλάδα, τουριστικό σημείο σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι με αέρα, με βροχές και όλα αυτά που καταλήγουν τα σκουπίδια. Και μετά θα πάμε να βγάλουμε φωτογραφία δίπλα από πράσινους κάδους και να δείξουμε πώς ακριβώς γίνεται η ανακύκλωση και στον πράσινο δίνουμε αυτό, στον μπλε δίνουμε τον άλλον και εμείς πάμε και ρίχνουμε μέσα στον ιστμό σκουπίδια. Ευχαριστώ. Κύριε Αρμόδια. Κύριε Μουζάκη. Καταρχήν, τις φωτογραφίες που βγάζουμε, τις βγάζουμε τουλάχιστον να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Βλέπετε πολύ καλά ότι πάει ο καθένας και πετάει όπου φτάνει. Γι' αυτό τις βγάζουμε, μπας και ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, ρε παιδιά. Γίνεται χαμός. Όπου φτάνει ο καθένας, πετάει. Ογκώδια αντικείμενα, κλαδιά και οτιδήποτε. Το πρόβλημα που λέτε ότι δημιουργήσαμε, πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα, υπήρχε κάπου αλλού το πρόβλημα. Υπήρχε κάπου αλλού το πρόβλημα. Γιατί και εκεί, σαν μάλλον δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τότε, αν εσείς δεν θυμάστε, κυρία Πρωτοπαπά, θυμάται, υπήρχε χωματερή, οι χωματερές, οι οποίες θα πηγαίναμε εκεί και είχε λυθεί το πρόβλημα. Ο Δήμος δεν πλήρωνε 1,5-2 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι δεν είναι, Αντιδήμαρχε? 1,5-2 εκατομμυριάκια για τα απορρίμματα. Πηγαίναμε στους χωματερές και όλα καλά. Από τη στιγμή, όχι όλα καλά, εντάξει, αλλά από τη στιγμή υπήρχε μία λύση. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε, ένα χώρο να τα εναποθέσουμε και να τα διαχειριστούμε. Έχεις κάποια λύση να μας πείτε, να πάω τον καναπέ που είναι έξω από το ΚΕΠ? Για πεςτε μου, έχετε κάποια λύση, ρε παιδιά? Αναλόγως το χρώμα. Έχετε κάποια λύση ή τα κλαδιά ή... Αν είναι δυνατόν, λάστιχα από αυτοκίνητο. Λάστιχα από αυτοκίνητο έξω από τους κάδους. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε δηλαδή? Θα πούμε τις λύσεις τώρα ή... Κύριε Μέξια, δεν μπορώ να σας το λόγω. Όχι, απλά πάνω σε κάτι που είπε, όχι μόνο σε πάνω σε κάτι. Δεν μπορώ να σας το λόγω τρίτη φορά. Απλά επειδή λέει για τους κάδους και ότι... Ό,τι άλλο θέλετε στα εκτός ημερήσιας διάταξης, αν δεν έχετε καλυφθεί από τις απαντήσεις των αντιδημάρχων, στα εκτός ημερήσιας διάταξης, νομίζω ότι η ερώτηση ήταν... Ρητορική. Εντάξει, σίγουρα. Τι θα ήταν?